Θα ήθελα, πριν φτάσω σε θέματα εσωτερικής πολιτικής με το οποίο και θα κλείσω με μερικές σκέψεις μου, να συμπληρώσω όσα είπα μέχρι τώρα με μία παρατήρηση σε κάποιες ιστοσελίδες τις οποίες μου έστειλαν φίλοι και σε ορισμένα κείμενα που μου έστειλαν κάποιοι φίλοι σε ό,τι αφορά την συναρπαστική διάλεξη του κυρίου Νίκου Χιλαδάκη, δημοσιογράφου, που μεταδόθηκε, λέει, στον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε. Και βλέπετε ότι το βίντεο έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα. Επίσης, το κείμενο έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Νοιάζομαι», το τεύχος 29. Τι λέει, λοιπόν, ο κύριος Χιλαδάκης? Η διάλεξη αυτή έγινε, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο τηλεοπτικός σταθμός είναι στη Θεσσαλονίκη, έγινε στο Δήμο Θέρμης, και ο σταθμός αυτός ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, σχετικά με την Ορθοδοξία στη σημερινή Τουρκία. Λοιπόν, ο δημοσιογράφος με πολυετή έρευνα, λέει, με απολύτως τεκμηριωμένα στοιχεία, πολλά εκ των οποίων δημοσιεύματα του ίδιου τουρκικού τύπου, ακόμα και με βίντεο από εκπομπές της τουρκικής τηλεόρασης, απεκάλυψε μια άλλη, εντελώς άγνωστη και θεμένη πλευρά της πραγματικότητας στη σημερινή Τουρκία, κατά την οποία δεκάδες, εκατοντάδες βαφτίζονται φανερά πλέον χριστιανοί Ορθόδοξοι, χιλιάδες είναι εκείνοι που μεταβαίνουν στα Ορθόδοξα προσκυνήματα, εκκλησίες και αγιάσματα, ενώ επιφανείς Τούρκοι παρακολουθούν με δέος τη Θεία Λειτουργία. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Είναι αυτό που λέει παρακάτω, ότι είναι πολλά εκατομμύρια, σε πολλά εκατομμύρια ανέρχονται οι κρυπτοχριστιανοί στην Τουρκία, ενώ σύμφωνα με τις προφητείες του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, το 1/3 των Τούρκων θα γίνουν χριστιανοί, τώρα δηλαδή. Με βάση το σημερινό πληθυσμό, δηλαδή περιμένουν, λέει, να γίνουν χριστιανοί 15 με 20 εκατομμύρια Τούρκοι τώρα, ή κάτοικοι της Τουρκίας. Αυτό λένε. Και κοιμούνται ήσυχοι. Τα εκατομμύρια των κρυπτοχριστιανών, οι οποίοι μια καλή πρωία με την ευλογία του Αγίου Κοσμά του Ετωλού θα γίνουν χριστιανοί και πάει η Τουρκία. Διαλύθηκε η Τουρκία, οι Κούρδοι από τη μια μεριά, οι κρυπτοχριστιανοί από την άλλη, οι Αλεβίτες από την άλλη, και τελειώνει η ιστορία. Και βεβαίως όλα αυτά είναι παρηγοριά στον άρρωστο, και κοιτάξτε κάτι. Τι ζημιά κάνουν στην όλη υπόθεση. Πολλαπλή ζημιά. Πρώτα απ' όλα διότι αποχαυνώνουν και αποβλακώνουν τους βλάκες Έλληνες. Τους ήδη βλάκες Έλληνες. Αυτούς που δεν έχουν και μυαλό. Διότι θα ήθελα να τονίσω, υπάρχει μια κίνηση περιορισμένη, βεβαίως με τα μέτρα της Τουρκίας, η αριθμή είναι μεγάλη ενδεχομένως, αλλά στον χριστιανισμό και την Ορθοδοξία. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να στρέξουν προς την Ορθοδοξία, και αυτοί ενδεχομένως για να φύγουν, να έρθουν προς την Ελλάδα, να μείνουν, να πάρουν άδεια παραμονής, ενδεχομένως. Κυρίως, ή αν υπάρχουν υπολείμματα, και αυτά είναι φοβερά λίγα υπολείμματα, κρυπτοχριστιανών, δηλαδή υπάρχουν οργανωμένοι κρυπτοχριστιανοί στην Τουρκία, ενώ υπάρχουν οργανωμένοι Γεωργιανοί, Γκυρτζού, υπάρχουν οργανωμένοι κοινότητες Γεωργιανών, Αρμενίων, Αρμένοι, όταν λέμε κρυπτοχριστιανούς, οι ηλίθιοι ή οι μέτεροι νομίζουν ότι όλοι οι κρυπτοχριστιανοί στην Τουρκία, αν υπάρχουν κρυπτοχριστιανοί, αυτοί είναι Έλληνες. Δεν είναι Έλληνες, δηλαδή ούτε Ρωμνοί δεν είναι, δηλαδή Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Γιατί το μεγαλύτερο μέρος των πιθανών κρυπτοχριστιανών είναι κρυπτοαρμένοι. Και αυτό γιατί? Γιατί μεσολάβησε, με τους Αρμένιους δεν μεσολάβησε, όπως ξέρετε, η υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών, απλώς σφαγή. Συνεπώς μερικοί έμειναν. Ενώ με τους Ορθοδόξους έχει μεσολαβήσει η υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών. Συνεπώς ο αριθμός των τυχών κρυπτοχριστιανών Ορθοδόξων είναι ακόμη λιγότερος των όσων πιστεύουμε εμείς. Λοιπόν, αυτό είναι ένα. Το δεύτερο όμως, το πιο σημαντικό, συγχαίουν τη λαϊκή πίστη
με την στροφή προς την Ορθοδοξία. Όταν ήμουν στην, το λέω αυτό πολλές φορές, όταν ήμουν στην Κωνσταντινούπολη πρόπερση και ήταν Κυριακή και στη Μεγάλη Οδό του Πέρα, από το Σαντ Αντώνιο, την Καθολική Εκκλησία, όταν απέλη έβγαιναν πλήθος νέοι. Ήμουν λοιπόν με τον συνάδελφο τον Κωνσταντίνο τον Τσουκαλά και μου λέει ο Τσουκαλάς, τι είναι αυτή, λέει, όλος ο κόσμος αυτός. Λέω, Τούρκοι. Και τι βγαίνουν από την Καθολική Εκκλησία? Του στέλνει η Καθολική Εκκλησία. Η Καθολική Εκκλησία ή οι Ευαγγελικοί, οι Προτεστάντες, έχουν μεγάλη επιτυχία. Για ποιο λόγο? Διότι και για τους Προτεστάντες είναι πολύ γνωστό, γιατί υπάρχουν και εκκλησίες Τούρκων Προτεστάντες που λειτουργούν. Διότι με αυτό παίρνουν συγχωροχάρτη ως Ευρωπαίοι, ως Αμερικανοί, ως ενδεχομένως για μια μετανάστευση στην Ευρώπη ή στην Αμερική, να μην έχουν το στίγμα του μουσουλμάνου και να βοηθούνται από τις εκκλησίες αυτές. Γι' αυτό υπάρχει μια κίνηση ή, εν πάση περιπτώσει, διότι θέλουν να αποτινάξουν το άγος του Ισλαμισμού από πάνω. Αυτό είναι ένα. Δεύτερον, για να κλείσω, αυτές οι μεταβάσεις, τα προσκυνήματα, όπως είναι στον Άγιο Γεώργιο, τον Κουδουνά στην Πρίγκιπο, το πιο κλασικό παράδειγμα, ή σε διάφορα αγιάσματα, ιδίως την πρώτη του μηνός, που γίνεται ουρά από μουσουλμάνους και πάνε και παίρνουν αγιασμό. Για ποιο λόγο? Υπάρχουν μερικοί κληρικοί, μάλιστα, οι οποίοι κάνουν και τις δουλειές στην πόλη. Για ποιο λόγο? Είναι η λαϊκή πίστη. Για να καταλάβετε τι σημαίνει λαϊκή πίστη. Δεν σημαίνει, αυτή η λαϊκή πίστη είναι ένα πολύ διάχυτο, μια διάχυτη έννοια. Όπως υπήρχαν και χριστιανοί που πήγαιναν και άναβαν κεριά σε ντεντέ, σε αγίους ή σε ευλιά, ξέρω εγώ, της Μικράς Ασίας ή στην Κωνσταντινούπολη. Το κλασικό παράδειγμα που δίνω σε αντιστροφή αυτών που συμβαίνουν, γιατί πηγαίνουν στον Άγιο Γεώργιο τον Κουδουνά, στη δική μου την εποχή δεν υπήρχαν αυτές οι κλωστές που δένανε στα πεύκα, στα λεγόμενα τσάμια της Πριγκύπου, για να κάνουν το τάμα τους, για να τους βγει μια επιθυμία τους να γίνει πραγματικότητα. Μετά βγήκε αυτό. Τις κλωστές, και βλέπεις όλο το δάσος είναι με κλωστές που πηγαίνουν κατά δεκάδες επάνω και οι μουσουλμάνοι. Είναι λαϊκή πίστη. Μπορεί εμείς να κρίνουμε με τη λαϊκή πίστη ότι εκατομμύρια κρυπτοχριστιανοί, 20 εκατομμύρια θα γίνουν χριστιανοί από τη μια μέρα στην άλλη σε επιβεβαίωση της προφητείας του κοσμάτου ετωλού. Δηλαδή, εάν τυχόν ξεκινάμε με αυτές τις προϋποθέσεις να επιλύσουμε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και βγάζουμε και τις σημαίες, αν θέλετε, γιατί αυτή η εφημερίδα και αυτή η κίνηση είναι ότι δεν συμβιβαζόμαστε με μια σύνθετη ονομασία στο μακεδονικό, τότε καταλαβαίνετε, ζούμε σε άλλο κόσμο, ζούμε σε άλλη σφαίρα. Σε μια τέτοια περίπτωση έχουμε χάσει το αίσθημα της πραγματικότητας και βεβαίως η σοβαρότητα από τη γελιότητα πολύ λίγο απέχουν όταν ξεπεράσουν μια κόκκινη γραμμή, η οποία είναι και το σύνορο.